Οι μετοχέ στη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα υποστηρίζει ο Γενικό Εισαγγελέα. Ο Κώστα Κληρίδη, στην γνωμάτευση ημερομηνία 11 Ιουλίου, κάνει αναφορά σε αυθαίρετο τρόπο διάθεση κρατική περιουσία και μάλιστα χωρί να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενε από το νόμο διαδικασίες. Η δωρεάν παραχώρηση μετοχών δεν εμπίπτει στι πρόνοιε τη υποαναφορά νομοθεσία, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί να ρυθμίσει κάθε περίπτωση διάθεση τη περιουσία τη Δημοκρατία. Ο Κώστα Κυρίδη, μιλώντα στο ΣΥΓΜΑ, υποστήριξε ότι η γνωμάτευση έγινε μετά από αίτημα του Γενικού Ελεγκτή. Ουδέποτε ο Υπουργό Οικονομικών, πριν ή μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζήτησε γνωμάτευση για το θέμα. Και από τον συνεργατισμό στην Τράπεζα Κύπρου με του Μούντι να αξιολογούν αρνητικά την απόφαση να αυξήσει τι προβλέψει κατά μισό δισεκατομμύριο Ευρώ, με αποτέλεσμα να καταγράψει ζημίε ύψου 550 εκατομμυρίων για το πρώτο εξάμεινο του 2017. Παρόλο που αυτή η μεταφορά κεφαλαίου στο αποθεματικό προβλέψεων στοχεύει να επιταχύνει τη μείωση του ρίσκου του ισολογισμού τη, αυτή καταδεικνύει την ευπάθεια τη τράπεζα στη μείωση των ανακτήσιμων ποσών που η τράπεζα αναμένει από το απόθεμα των ΜΕΔ. Οι Μούντις μάλιστα θεωρούν ότι η Τράπεζα Κύπρου θα είναι ζημιογόνα το 2017, κάτι που θα επηρεάσει ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Δεδομένου του μεγέθους της Τράπεζας και του βαθμού των απολειών της, αναμένουμε ότι ολόκληρο το κυπριακό τραπεζικό σύστημα να είναι ζημιογόνο το 2017. Η τράπεζα αναμένει πως οι προβλέψεις έναντι των ΜΕΔ θα ανέλθουν στο 48% τον Ιούνιο του 2017 από το 42% που βρισκόταν τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Ενώ ο Μούντις αναμένει πως οι προβλέψεις έναντι των ΜΕΔ θα αυξηθούν στο 60%. Με νέο προπαγανδιστικό.